Χαίρετε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατές. Τρίτη σήμερα, 9 Δεκεμβρίου. Και σήμερα η εκπομπή μας με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά» για άλλη μια φορά κοντά σας για να δώσουμε μαζί το παρόν σε θέματα που αφορούν Ορθοδοξία και Ελλάδα. Μια φωνή λοιπόν για την Ορθοδοξία μας και την γλυκυτάτη Ελλάδα μας. Είναι η ώρα κάθε Τρίτη 6 και 4 με 7 της πραγματικής αλήθειας. Η ώρα της πραγματικής αλήθειας, όπου λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και βέβαια αυτό έχει και σαν επακόλουθο να δημιουργούμε και κάποιες εχθρότητες και κάποιους, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν και μας δημιουργούν έτσι διάφορες ταραχές. Εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος, ότι «Αΐ γάρ εχθροί των ελεγχομένων ή της αληθείας φίλητε και διδάσκαλοι». Ότι πάντοτε αυτοί οι οποίοι λένε την αλήθεια και αγωνίζονται για την αλήθεια δημιουργούν εχθρούς. Σήμερα κοντά μας έχουμε, όπως και άλλες φορές, τη μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε το γνωστό σε όλους μας πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής των Αγίων Σεραφείμ του Σαρόφ και Αγίου Αυγουστίνου στο Τρίκορφο Δωρίδος. Πατέρα Νεκτάριε, για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ και να είστε καλά. Σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα ασχοληθούμε με το τόσο καυτό και σοβαρό θέμα το οποίο απασχολεί τους τελευταίους μήνες μας, όλους μας, που δεν είναι άλλο παρά η συνθήκη Σέγγεν. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία πτυχή της συνθήκης Σέγγεν, συνθήκη Σέγγεν και ανθρώπινα δικαιώματα. Το λόγο έχει ο πατήρ Νεκτάριος, ο οποίος θα μας πει κάποιες απόψεις του, κάποιες θέσεις και θα γίνει ένας διάλογος που πιστεύω ότι όλοι μας θα ωφεληθούμε. Πατέρα Νεκτάρια. Αγαπητοί τηλεθεατές, και από μένα καλησπέρα σας. Και αγαπητέ πατέρα Μάξιμε, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Που μου κάνατε, και το κανάλι και τον κύριο Μιχαλόπουλο, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται πάρα πολύ και έχει αγωνιστεί, όπως ξέρουμε, καθώς και άλλοι έχουν αγωνιστεί για τη συνθήκη Σέγγεν. Θα ήθελα να πω ότι όντως το θέμα που εθίξατε, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συνθήκη Σέγγεν είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Διότι τη συνθήκη Σέγγεν την έχουν δει πολλοί άνθρωποι μόνον και την εξετάζουν ως προς την πλευρά του 666. Αυτή είναι η θρησκευτική παράμετρος. Υπάρχει όμως και η άλλη παράμετρος, που είναι η ουσία του πράγματος, που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η θρησκευτική ελευθερία του πολίτη. Μάλιστα. Και εδώ θα πρέπει να πούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι η πολιτική μας δυστυχώς, σήμερα διαβάζω στις εφημερίδες και γράφουν ότι έπεσε η δημοτικότητα του κυρίου Σιμίτη και προσβλέπουν όλοι προς κάπου αλλού. Άντε να ξεγλιτώσουμε από το Σιμίτη να βγει κάποιος άλλος. Και προσβλέπουν ότι βγαίνοντας η Νέα Δημοκρατία κάτι θα αλλάξει. Αυτό, αγαπητέ πατέρα Μάξιμε, πρέπει να σταματήσει. Στην Ελλάδα. Ποιο ακριβώς να σταματήσει? Αυτό, ότι πιστεύοντας ότι αν κάποιος άλλος βγει επάνω, δηλαδή αν βγει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ότι κάτι θα αλλάξει. Αυτός πρέπει... ο διπολισμός θέλετε να πείτε. Ναι, δηλαδή. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι πάνω από το κεφάλι μας, και δεν είναι κάποιοι, είναι οι Βρυξέλλες. Δηλαδή, αυτό που συζητούμε τώρα με το ΝΑΤΟ και με οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα πλέον. Παλαιότερα ήταν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί απέναντί μας πιο διακριτικοί. Δηλαδή μας τα λέγανε με πιο ηρεμία, μας τα λέγανε με πιο ομαλότητα κτλ. Μάλιστα. Τώρα αυτό έχει τελειώσει. Τώρα βάζουν ένα πιστόλι στο κεφάλι του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε ανώνυμου Πρωθυπουργού, είτε λέγεται Καραμαλής, είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται Σιμίτης, είτε λέγεται ο νεότερος Καραμαλής και ούτω καθεξής. Και παλαιότερα έμπαινε. Τώρα έμπαινε πιο διακριτικά και τα φέρναν τα πράγματα πιο ομαλά, πιο σιγά, μέχρι ότου το χωνέψει και ο κόσμος. Μάλιστα. Τώρα του λένε, κύριε, τελείωσε. Είναι κακά τα ψέματα ότι πίσω από τον ΝΑΤΟ και από τη διευθέτηση κρύβονται τα πετρέλαια του Αιγαίου. Αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως. Είχε βγει ένα τελευταίο πρόσφατα. Είναι τα πετρέλαια.
Όχι, λοιπόν, Πασόκ και ΝΑΤΟ λένε το ίδιο συνδικάτο. Λοιπόν, είναι ακριβώς τα πετρέλαια. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν απ' έξω το φαξ, έτοιμο φαξ έρχεται, που σου λέει: κύριοι, εκτελέστε αυτή την εντολή. 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 Όχι παράκληση. Όχι. Διότι είμαστε στρατιώτες και εντέλετε, και γι' αυτό ονομάζονται και κοινοτικές εντολές όταν πρόκειται για την κοινότητα. Ονομάζονται κοινοτικές εντολές. Ποιος εντέλετε και προς ποιον? Εντέλετε ο ανώτερος προς τον κατώτερο. Ο στρατηγός στο στρατιώτη. Εδώ λοιπόν μας έχουν κάνει, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι πολιτικοί μας ξεπούλησαν όλα τα δικαιώματα της Ελλάδος και αυτοί τα ρυθμίζουν. Απλούστατα τώρα οι εφημερίδες δείξαν τη δημοτικότητα του κυρίου Σιμίτη, διότι είπε πολλά ναι στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους. Λέω όλο ναι, 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 ναι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα εκείνο το ευχαριστώ πάρα πολύ τους Αμερικανούς προς το ποιο, που το απέφθηνε. Τότε με τα ίμια. Το απέφθηνε διότι τον είχαν εκλέξει για να βγει πρωθυπουργός. Σιγά μην ήταν για να μια βραχονισίδα η όλη υπόθεση. Ξέρετε, θα σχολιόντουσαν, η Τουρκία είναι αχανές μέρος. Αχανές μέρος. Σιγά μην τσακωνόντουσαν αν η βραχονισίδα είναι δικιά μας, ένας βράχος δηλαδή, ή ήταν δικιά τους. Α, για μια πέτρα. Το πετρέλαιο είναι που βρίσκεται στην... Κάτι άλλο κρύβεται πίσω. Το πετρέλαιο, η πέτρα τους ενδιέφερε. Και τους ενδιαφέρει το πετρέλαιο, τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς, τους μεγάλες επιχειρηματίκες. Όπως εδώ πέρα λέμε ξεκάθαρα ότι την Ελλάδα τη διευθύνει Κόκαλης, την Ελλάδα τη διευθύνει Λαμπράκης. Ο Λαμπράκης. Αυτοί εκλέγουν. Λοιπόν, αυτοί κανονίζουν ποιος θα βγει επάνω. Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή λοιπόν που αυτοί εκλέγουν και αυτοί αποφασίζουν το ποιος βγαίνει, έτσι και πίσω από την ΕΟΚ βρίσκονται πάλι κάποιος Κόκαλης, μονάχα που εκεί δεν ονομάζεται Κόκαλης. Αυτή είναι, έχουν ένα άλλο όνομα. Σιωνισμός. Έχει ένα άλλο όνομα που είναι αυτοί που κρατάνε πλέον την παγκόσμια οικονομία στο χέρι τους. Και αυτοί διευθύνουν, όπως μέσα στην Ελλάδα διευθύνουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και τον πάνε τον κάθε πρωθυπουργό που θέλουν, την Ευρώπη την πάνε κάποιοι άλλοι που κρατούν την παγκόσμια οικονομία στα χέρια τους, και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα, δεν ήταν λοιπόν τα ίμια η υπόθεση, κρυβόντουσε κάτι άλλο, γιατί στην Ελλάδα έχει καταργηθεί η ανεξαρτησία της. Αυτό το «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», πρέπει να καταλάβετε ότι μας ξεπούλησαν και η Ελλάδα δεν ανήκει πια στους Έλληνες. Είμαστε τα στρατιωτάκια που μας ξεπούλησαν και μας παρέδωσαν βορρά άοπλους, μας πέταξαν ξυπόλυτους μέσα στα γκάτια. Κυριολεκτικά. Ναι. Και έρχεται λοιπόν το φαξ και σου λέει: κύριε Σιμίτη, αυτό θα κάνεις. Αν δεν το κάνεις, έφυγες από τη μέση. Μπαμ, κρατάει το πορτοφόλι από τη μια που παίρνει λεφτά και από την άλλη έχει το όπλο. Μπαμ και κάτω. Διαλέγει, του δίνει μία και σου λέει: νεότερος πρωθυπουργός που θα λέει περισσότερα ναι σε εμάς. Αυτό τα ναι, τα πολλά τα ναι. Και τα μάλιστα είδαν οι εφημερίδες και έχουν αρχίσει τις τελευταίες μέρες και κλωτσούνε και του πάνε κόντρα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι επειδή εμείς δεν κάνουμε πολιτική ομιλία, εδώ πέρα λέει θρησκευτική. Και ούτε και φυσικά μας ενδιαφέρει αν είναι Πασόκ. Αν είναι Πασόκ, είναι Δημοκρατία, ακριβώς οτιδήποτε. Υπεράνω κομμάτων. Μας ενδιαφέρει όμως το ότι έρχονται τα φαξ απ' έξω. Και φέρνω παράδειγμα το ΝΑΤΟ. Ήρθε το φαξ ότι πλέον το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη, η Αμερική απεφάσισε ότι εκεί θα πάνε τα στρατηγία του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, ναι, έτσι θα γίνεται ο διαχειρισμός. Το ελέγχου στο Αιγαίο. Και ούτε καν μας ρωτάνε. Στέλνουν το φάξ και λένε εφαρμόστε το. Διαβάστε το και εφαρμόστε το. Και χτυπάμε προσοχή. Το είχα πει επανειλημμένες φορές, το ξαναλέω λοιπόν, για άλλη μια φορά, ότι ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιαννόπουλος, την ημέρα που ψηφιζόταν η συνθήκη έγινε 9 και 11 Ιουνίου, είπε ο ίδιος ότι έχουμε εντολή από την ΕΟΚ να το ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι λοιπόν, γραμμένο στα καταχωρημένα στα πρακτικά. Επομένως, δεν είναι θέμα αν δεν αφήγει ο Σιμίτης να βάλουμε τον Καραμαλή. Δεν θα βρούμε, πατέρα Μάξιμε, λύση και σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λύση. Τι νομίζετε διότι, δηλαδή ότι πρέπει να γίνει? Διότι την έχουν ξεπουλήσει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μας διοικούν οι ξένοι και τουλάχιστον μας διοικούν πώς μας διοικούν, τουλάχιστον πώς θα προστατευτούμε. Διότι μας παραδώσανε άοπλους. Μας παραδώσανε στους εχθρούς μας ανεφόρων. Διότι μη μου πείτε ότι οι Ευρωπαίοι υπήρξαν ποτέ φίλοι μας. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Μας παρέδωσαν λοιπόν στους Ευρωπαίους
άνευ όρων. Και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Άνευ όρων. Και γι' αυτό κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα σας διαβάσω παρακαλώ εδώ τι είχε πει ο βουλευτής του συνασπισμού για τη συνθήκη Σέγγεν. Μίλησε για έλλειμμα δημοκρατίας. Τι σημαίνει ότι η συνθήκη Σέγγεν έχει έλλειμμα δημοκρατίας, έχει έλλειμμα δημοκρατικό? Σημαίνει ότι είναι φασιστικής νοοτροπίας. Σκέτη δικτατορία όταν λέει έλλειμμα δημοκρατίας. Μάλιστα. Αλλά απλώς τον ντύσαμε το φασισμό με μια άλλη κουβέντα. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος στην εφημερίδα Express στις 15 Ιουνίου του 1997 ο κύριος Κούβελης: ακόμα έχω την επιστημονική άποψη ότι δεν είναι συμβατή η συνθήκη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει το αποτελεσματικό θεσμικό δίκτυο προστασίας του ατόμου. Δεν υπάρχει δηλαδή το όργανο εκείνο, ο νόμος εκείνος που θα προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή αν κινδυνεύσω εγώ μες στην Ευρώπη, δεν υπάρχει νόμος που θα μου προστατεύσει τα ανθρώπινά μου δικαιώματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είμαι πλέον να με φάνε οι άγριοι. Με παραδίδουν κάπου σε αγρίους και δεν έχω το δικαίωμα να βγω και να πω βοήθεια σώστε με, επικαλούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ελλάδα στην Ελλάδα, σαν Ελλάδα, να διευκρινίσω ότι η Ελλάδα σαν Ελλάδα προστατεύεται, σου προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκευτική ελευθερία. Το σύνταγμά της. Η Γερμανία σε Γερμανία σε προστατεύει. Η Γαλλία σε Γαλλία σε προστατεύει. Δεν μας προστατεύει όμως το νέο κράτος που δημιουργήθηκε, το οποίο και δεν έχει σύνταγμα. Το νέο κράτος ονομάζεται Ενωμένη Ευρώπη. Αποτελείται από όλα τα κράτη, ψηφίζει νόμους, βγάζει νόμους, εντέλεται και τις λέει κοινοτικές εντολές προς τα 15 κράτη-μέλη της, τα ονομάζει κοινοτικές εντολές, εντέλεται, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τις κοινοτικές εντολές, διαφορετικά μας περνούν από ευρωπαϊκά δικαστήρια και τιμωρούμεθα. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν να εφαρμοστεί η κοινοτική εντολή και μας εντέλουν γιατί είμαστε τα στρατιωτάκια τους. Λοιπόν, και εάν αυτή τη στιγμή δηλαδή δώσουν μια οποιαδήποτε εντολή εις βάρος των Ελλήνων, εις βάρος των Γάλλων, δεν υπάρχουν να καταφύγω στην Ευρώπη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι θα σου πει, ναι, ανθρώπινα δικαιώματα έχει η Γερμανία, έχει η Γαλλία. Σαν Ενωμένη Ευρώπη δεν έχουμε. Δεν έχουν θεσπίσει πουθενά στο κοινοτικό δίκαιο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μετά το Μάστριχ, το 1992, δεν ισχύουν όπως λένε οι νομικοί τα συντάγματα και δεν ισχύουν ούτε η συνθήκη της Ρώμης που σε προστάτευε. Δεν ισχύουν πλέον αυτά. Αυτό είναι πασιφανέστατο πλέον. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά. Έτσι λοιπόν εδώ κάποιοι στέλνουν φαξ και κάποιοι έχουν από πίσω κάποια οικονομικά ωφέλη και γι' αυτό δημιούργησαν... Και όχι μόνο οικονομικά ωφέλη. Ναι, θα πούμε και τι άλλο. Και δημιούργησαν την συνθήκη, δημιουργήσαν την Ενωμένη Ευρώπη. Θα ήθελα, πατέρα Μάξιμε, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο της Δήμητρας Παπανδρέου που έγινε πολύ θόρυβος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο, πέρα των όσων λέγονται και για εμάς τους χριστιανούς, πάρα πολύ σπουδαία και σοβαρά πράγματα. Είναι αξιοσημείωτα τα όσα αποκαλύπτονται μέσα στο βιβλίο και τα οποία τα φέραμε στη δημοσιότητα, τα έφερε και η εφημερίδα Χριστιανική, ο κύριος Μιλιαράκης, η εφημερίδα Χριστιανική, η οποία είναι γνωστόν κατά πόσο έχει αγωνιστεί εναντίον της συνθήκης και τα δημοσίευσε και τα δημοσιεύουμε και εμείς. Λέει λοιπόν μέσα το βιβλίο, σας διαβάζω από το βιβλίο 10 χρόνια και 54 ημέρες, σας διαβάζω το εξής. Σε συζητήσεις που είχε με τα μέλη της κυβέρνησης ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, με τον Κάρολο Παπούλια και τον κύριο Μαγκάκη και με άλλους συνεργάτες και με εμένα, τη Δήμητρα Παπανδρέου, εξέφρασε ο Παπανδρέου την ανησυχία του ότι η επικύρωση της συνθήκης απειλούσε την λειτουργία της δημοκρατίας και φαλκίδευε τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και δημιουργούσε πολλές εξαρτήσεις των μικροτέρων χωρών από την Ενωμένη Ευρώπη. Ξεκάθαρα ο Ανδρέας Παπανδρέου αναφέρει μέσα εκεί ότι φαλκιδεύονται με τη συνθήκη Σέγγεν
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Και η δημοκρατία. Αυτό που λέει ο κύριος Κούβελης. Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Δηλαδή είναι φασιστικής νοοτροπίας. Λοιπόν, συνεχίζω. Ήταν, λέει, από την άλλη μεριά και η εκκλησία που αντιδρούσε. Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, σε συνάντηση που είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, συζήτησε μαζί του τους λόγους για τους οποίους η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατά της επικύρωσης της συνθήκης Σέγγεν. Μάλιστα. Συνεχίζει. Έτσι βλέπουμε ότι η Εκκλησία αντέδρασε και μίλησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν πραγματοποιήθηκε όμως, λέει, η επίσημη επίσκεψη του Ανδρέα Παπανδρέου, και εδώ θέλω να προσέξουν οι χριστιανοί, στις ΗΠΑ, του προξένησε του Ανδρέα Παπανδρέου μεγάλη εντύπωση ότι οι εκπρόσωποι των εβραϊκών οργανώσεων επέμεναν ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτημα. Εκπρόσωποι, δηλαδή, των εβραϊκών οργανώσεων. Ναι, δηλαδή στην επικύρωση από την Ελλάδα της συνθήκης Σέγγεν. Συγκεκριμένα, βρισκόμουνα εγώ, λέει, Δήμητρα Παπανδρέου και ο Ανδρέας Παπανδρέου στη Νέα Υόρκη. Εκεί υπήρξε συνάντηση με εκπροσώπους των εβραϊκών λόμπι, με τους Εβραίους δηλαδή. Μάλιστα. Ένα από τα πρώτα θέματα που του έθεσαν και επίμονα επέμεναν ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον που είχαν οι Εβραίοι για το αν η Ελλάδα θα επικυρώσει τη συνθήκη του Σέγγεν και πότε. Μάλιστα, ιδιαίτερα διακριτικά και έντεχνα συνέδεαν οι Εβραίοι την επικύρωση της συνθήκης με τη βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδος με το Ισραήλ αλλά και με τις εβραϊκές οργανώσεις. Τελικά, λέει το βιβλίο, αποφάσισε ο Ανδρέας Παπανδρέου να μην επικυρώσει τη συνθήκη Σέγγεν. Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμησή του πως ήταν αναγκαίο αυτό το πάγωμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στις θέσεις της Εκκλησίας εκτός από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Και τη δημοκρατία που κινδυνεύει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν πολιτικό της Ελλάδος και αποκαλύπτεται μέσα, γράφει και πολλά άλλα μέσα το βιβλίο, ξεκάθαρα αυτοί που διαχειρίζονται την παγκόσμια οικονομία και ξέρουμε ποιοι είναι. Ναι. Τους βλέπουμε εδώ να πλησιάζουν και να επιμένουν, και φυσικά πλησίασαν και τον νέο πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Σιμίτη, ο οποίος δεν τους χάλασε το χατήρι. Εδώ πέρα δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα, διότι στις διαδηλώσεις είναι γνωστό ότι οι διαδηλωτές εφώναζαν και ζητούσαν από τον κύριο πρωθυπουργό να τους αποκαλύψει εάν υπάρχει καταγωγή του ή αν έχει σχέση με τους Εβραίους, καθότι και ο κύριος Ροζάκης που υπήρχε τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν Ρόντζενστάιν, δηλαδή Εβραίος και όχι λοιπόν, Έλληνας. Και κατά πόσο λοιπόν ο κύριος πρωθυπουργός είναι Εβραίος στην καταγωγή και δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις των χριστιανών, είναι τελικά, ώστε να ξέρουμε και εμείς εάν έχουμε Έλληνα πρωθυπουργό ή Εβραίο πρωθυπουργό. Είναι απαραίτητο. Δεν είναι ανοσίο, διότι, δηλαδή, το ερώτημα, είναι πολύ ουσιαστικό. Έτσι, ακριβώς. Διότι εδώ έχουμε και κάποια άλλη μαρτυρία. Παρευρισκόμουν με έναν Μητροπολίτη της κεντρικής Ελλάδος σε ένα τραπέζι και δίπλα του παρευρισκόντουσαν 2-3 κύριοι γνωστοί, οι οποίοι συντρώγαμε και συζητούσαμε. Σε κάποια στιγμή στην ερώτηση του Μητροπολίτη αν όντως υπάρχει περίπτωση να είναι ο πρωθυπουργός Εβραίος, απάντησε ο ένας εκ των δύο και είπε: είχα μία φιλενάδα η οποία ήταν Εβραία στην Αθήνα. Ναι. Είχα αυτή τη φιλενάδα και μου είπε ότι οι Εβραίοι σε κάποιο ξενοδοχείο έχουν κάποια συνάντηση όλοι οι Εβραίοι εκείνο το βράδυ και να έρθω, της είπε, έλα κατά τις 11 η ώρα να με πάρεις, βγαίνοντας να με πάρεις από εκεί. Πράγματι, λέει, εγώ πήγα 11 η ώρα και την πήρα τη φιλενάδα μου που ήταν Εβραία. Αυτός ήταν Ορθόδοξος που τα είχε με την Εβραία. Μάλιστα. Με το οποίο ήταν συνομιλητής μου και γνωστός. Λοιπόν, εκεί αποκαλύπτεται το εξής, ότι, λέει, εκείνη την ώρα μέσα από τη σύναξη των Εβραίων, ναι, βγήκε ο κύριος Σιμίτης. Μέσα από τη σύναξη των Εβραίων. Μέσα από εκεί που είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι Εβραίοι μέσα στο ξενοδοχείο. Ναι. Βγήκε και, φυσικά δεν ήταν τότε πρωθυπουργός, μιλάμε προ 13 ετών περίπου. Έγινε το συμβάν. Λέει ο άνθρωπος, δεν μου προξένησε τότε, λέει, εντύπωση, γιατί φαντάστηκα ότι μήπως είχε και εκείνος κάποια φιλενάδα Εβραία και ήρθε να πάρει τη φιλενάδα του. Τώρα, λέει, που το λέτε, το σκέφτομαι ότι αυτός βγήκε από εκεί μέσα, ενώ εγώ ήμουν απ' έξω. Λέτε τελικά
Ναι, είναι Εβραίος στην καταγωγή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα θέτω σαν ερωτηματικά. Και φυσικά καλείται ο κύριος Πρωθυπουργός διαμέσου του Υπουργείου Τύπου, κυρίου Ρέπα, να απαντήσει πλήρως στην καταγωγή. Εάν είναι από τη Βαυαρία και μάλιστα εάν υπήρχαν και υπάρχουν ενδείξεις και τα λοιπά, αυτά που λέγονται και που ακούστηκαν. Έτσι, αυτή τη στιγμή εμείς απλώς, μια... εμείς εδώ απλώς ερωτούμε εάν όντως είναι Εβραίοι, διότι βλέπουμε ότι μόλις έρχεται επάνω μία τις συνθήκες που πίεζαν οι Εβραίοι να ψηφιστεί, την ψήφισε αμέσως άνευ δευτέρα συζητήσεως η κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη. Λοιπόν, να κάνω μια σύντομη παρέσταση, μου επιτρέπετε. Ναι. Επάνω στο συγκεκριμένο γεγονός το οποίο αναφέρατε, είχαν γράψει τότε εφημερίδες, ήταν το δεκαήμερο του Ιουλίου που είχαμε κάνει τη μεγάλη αυτή συγκέντρωση για τη συνθήκη σε έγκαινε έξω από τη Βουλή. Λοιπόν, ήταν τότε το μεγάλο πανό το οποίο είχαμε αναστήσει έξω από τη Βουλή επί 10 ημέρες και ρωτούσαμε τον κύριο Σιμίτη να μας απαντήσει: κύριε Σιμίτη, ρωτάμε εάν είσαι Εβραίος. Βέβαια δεν πήραμε απάντηση ουδέποτε, ούτε τότε ούτε και μέχρι σήμερα. Μόνο τις επόμενες μέρες μία εφημερίδα, δεν ξέρω ποια είναι αυτή τη στιγμή, έχω όμως το απόγευμα, μπορούμε κάποια άλλη εκπομπή, σε κάποια άλλη εκπομπή να το παρουσιάσουμε, που έγραφε ότι βγήκε εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Ρέπα και είπε ότι θα καταφύγουν, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για αυτή την... Αν είναι ύβρις. Αν είναι ύβρις. Και μάλιστα ρωτούσε εχλεβαστικά και ειρωνικά η εφημερίδα, λέει, ας προσέξει, λέει, μόνο ο κύριος Σιμίτης, λέει, διότι αν πάει στο δικαστήριο, λέει, τους διαδηλωτές για το πανό αυτό που ο Σιμίτη ρωτάμε αν είσαι Εβραίο κλπ. Μπορεί να παρεξηγηθούν οι Εβραίοι αν θεωρηθούν ότι, αν θεωρήσει ο κύριος Σιμίτης ότι είναι ύβρις. Όχι, δεν είναι Εβραίος. Όχι, εμείς δεν το θεωρούμε ύβρι ταπεινωτικό το να είναι Εβραίος. Όχι. Τιμούμε, αγαπούμε, σεβόμεθα τους Εβραίους. Έτρωνε κάτω. Φυσικά ουκέ στη Έλλην, Έλλην, Ουδέλος, Ελεύθερος, Εβραίος, Μαύρος, Κίτρος. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Φυσικά. Εάν είναι, απλώς να ξέρουμε. Είναι αν είναι Έλληνας, αν Εβραίος, αν Γιουγκοσλάβος, αν Αμερικανός. Θέλουμε να ξέρουμε εάν έχουμε ψηφίσει απλούστατα Έλληνα πρωθυπουργό ή να ξέρουμε ότι δεν ψηφίσαμε Έλληνα πρωθυπουργό. Και ο λόγος είναι λοιπόν, αυτός, από εκεί και πέρα, το εάν είναι Εβραίος, αν είναι Εβραίος και τον θέλει ο ελληνικός λαός και ψηφίζει Εβραίο, είναι δικαίωμα, δεν το θεωρούμε ως ύβρι. Όχι, δεν είπαμε ότι είναι ύβρι, γιατί και ο Χριστός μας Εβραίος ήταν. Φυσικά, δεν είπαμε ότι είναι ύβρις. Έτσι άλλο θέλω να πω. Αλλά εμείς θέλουμε να ξέρουμε όμως, διότι επειδή οι Εβραίοι εδώ, στο βιβλίο της Δήμητρας Παπανδρέου, αποκαλύπτεται πλήρως ότι οι Εβραίοι πιέζαν την Ελλάδα. Γιατί τι σχέδια έχουν με την Ελλάδα οι Εβραίοι, ώστε τόσο πολύ να επιμένουν, ιδιαίτερα η Ελλάδα, να περάσουν και να ψηφίσουν τη συνθήκη τους Σέγγεν. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Έρχομαι τελικά ο κύριος Μαγκάκης τώρα. Πριν συνεχίσω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, πατέρα Νεκτάρη, και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, και αμέσως πάλι μαζί σας με τον πατέρα Νεκτάρη Μουρατσιώτη για να συνεχίσουμε επί του θέματος με περισσότερα στοιχεία και περισσότερες αποκαλύψεις. Σέτας, άκου Χριστέ μου, του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Νέων, Κοσμάς ο Ετωλός ο Ισαπόστολος, με χαρά σας παρουσιάζουμε τη νέα κασέτα, που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Πηξίδα». Απολαύστε 12 υπέροχους καινούριους χριστιανικούς ύμνους για τον Χριστό, την Παναγία, την Πατρίδα, την Οικογένεια, αλλά και τα ηρωικά ίμια, σε στίχους και μουσική του Προέδρου του Συλλόγου, πατέρα Μάξιμου Βαρβαρή. Και μια είδηση ακόμα που σίγουρα ενδιαφέρει όλους εσάς. Ο Σύλλογος κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε ιδιαίτερο τεύχος, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό, την παράκληση και τους χαιρετισμούς του Χριστού σε μια έκδοση πρωτότυπη, πολυτελή και εύπριστη, γεμάτη από έγχρωμες και σπάνιες βυζαντινές εικόνες. Εν ώψη των εορτών λοιπόν, χαρίστε στους φίλους σας ένα από τα τρία αυτά υπέροχα πνευματικά δώρα ή και τα τρία μαζί στην προνομιακή τιμή των δύο. Για κάθε παραγγελία σας απευθυνθείτε στο Σύλλογο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, το ΣΥΤΣΑ 1Β, όπισθεν Πολυτεχνείου ή σε τηλέφωνα 8234 332 8239 300. Μετά από δική σας παράκληση, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, μετά από την εκπομπή που είχαμε την περασμένη Παρασκευή στην πρωινή απόδραση με την κυρία Πελίνα Θεοδοσίου, που εκεί παρουσιάσαμε και την καινούργια μας κασέτα με τίτλο «Πηξίδα», που είναι μια κασέτα με πάρα πολλά χριστιανικά τραγούδια, χριστιανικούς ύμνους του Συλλόγου μας Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, και μετά από πάρα πολλά τηλεφωνήματα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και παράκληση δική σας, θα ακούσετε αμέσως τώρα ένα μικρό κομμάτι, έναν ύμνο από την κασέτα μας «Πηξίδα».
Μετά από το γλυκό αυτό άκουσμα, από έναν ύμνο, χριστιανικό ύμνο της Κασιάτα μας με τίτλο Πηξίδα, που με δική σας παράκληση και επιμονή θα έλεγα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, ακούσατε αγαπητοί Χριστό αδελφοί, συνεχίζουμε τη σημερινή μας ομιλία, τη σημερινή μας συζήτηση με τον προσκεκλημένο μας, τον σεβαστό και αγαπητό πατέρα Νεκτάριο Μουνατσιώτη. Πατέρα Νεκτάριε, ακούσαμε πάρα πολλά σχετικά με τη συνθήκη Σέγγεν και τις καταθέσεις όλες αυτές και του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Ανδρέα, του εκλειπών του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου και του κυρίου Μαγκάκη. Τελικά, πού κατέληξε ο κύριος Μαγκάκης μετά από την ερώτηση αυτή που του υπευλήθη, ναι, σχετικά με το θέμα. Όπως σας είπα, τελικά ο Ανδρέας Παπανδρέου άκουσε την παράκληση του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ναι, καθώς επίσης και την εισήγηση του κυρίου Μαγκάκη, η οποία δημοσιεύθηκε, την έγραψε και το περιοδικό ο καθρέφτης, και είναι με λίγα λόγια. Λέει ο κύριος Μαγκάκης, ήταν τότε υπουργός δικαιοσύνης. Μάλιστα. Υπάρχει μια σειρά ολόκληρη από διατάξεις που καθιστούν τη συμφωνία Σέγγεν αληθινό κίνδυνο για αυτό που συνιστά την πεμπτουσία της δημοκρατίας, δηλαδή για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Μάλιστα. Κίνδυνος δηλαδή Σέγγεν για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Με αυτές τις διατάξεις η συμφωνία Σέγγεν, καταλήγει ο κ. Μαγκάκης, ανοίγει διάπλατα την πόρτα για το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και πρέπει να τονίσω, πατέρα Μάξιμε, ότι και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου τότε, ο κ. Τάκης Παπάς, δήλωσε. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος, τώρα πάλι διαβάσαμε προχθές, πρόσφατα είχε κάνει, πρόσφατα αντέδρασε. Πρέπει η κοινωνία μας, ναι, να σταματήσει να μένει αδρανής ή ψυχρή απέναντι στη συνθήκη Σέγγεν. Πρέπει να αρχίσει η κοινωνία μας να αντιδρά. Το θέμα της εφαρμογής της συνθήκης παραμένει εκρεμές κίνδυνος πάνω από το κεφάλι μας. Μάλιστα. Δηλαδή κινδυνεύουμε όταν διαπρεπείς βουλευτέ, διαπρεπείς επιστήμονες, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο πρώην, είπε ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα, κινδυνεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφήνω την παράμετρο. Ο αδελφός του κυρίου Σιμίτη σήμερα, ο κύριος Σπύρος Σιμίτης. Αφήνω την παράμετρο του 666. Που εδώ πέρα υπάρχει και για εμάς το 600, και γι' αυτό εμείς ισχυριζόμαστε ότι αφού κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η θρησκευτική μας ελευθερία, ναι, γι' αυτό ισχυριζόμαστε, είτε έχει ταυτότητα είτε οτιδήποτε κρατικό έγγραφο, και πρέπει να το καταλάβουμε, οτιδήποτε, χριστιανοί μου, κρατικό έγγραφο είναι αυτό, είτε είναι φοροκάρτα, είτε είναι κάρτα διοδίων, είτε είναι κάρτα υγείας, είτε είναι κάρτα ταυτότητα, οτιδήποτε είναι, προέρχεται από το κράτος και είναι κρατικό έγγραφο, πρέπει να αρνούμεθα να το παραλαμβάνουμε. Είναι η μόνη αντίδραση που συνιστά. Και από ό,τι βλέπουμε, να κάνουμε μια διευκρίνηση για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι, ναι. Όταν λέμε ότι οτιδήποτε προέρχεται από το κράτος, κρατικό έγγραφο, κρατικό έγγραφο, ηλεκτρονικό κρατικό, ηλεκτρονικό έγγραφο, ηλεκτρονικό κρατικό ηλεκτρονικό έγγραφο, δηλαδή που έχει επάνω συγκεκριμένα barcode, το ECAM ή microchip. Ή microchip, ακριβώς. Barcode, τη μαύρη λουρίδα ή microchip. Πρέπει να αρνούμεθα να το παραλαμβάνουμε. Ασχέτως αν έχει 666. Διότι έχει. Κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματά σας, κινδυνεύει η ζωή σας με αυτό το πράγμα. Αυτό μας λένε βουλευτές, αυτό είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου και γι' αυτό τα επάγωσε. Γι' αυτό τα επάγωσε, πατέρα Μάξιμε. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν τεράστιος κίνδυνος. Και ήρθε ο κύριος Γεσμαν, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ να χρησιμοποιήσουμε και τις Μαλβίνας σπουδές στο ΙΕΚ Τάπερμαν. Λοιπόν, ο οποίος για μία φορά ακόμα αποδειχτήκαμε δουλοπρεπείς και αμέσως υποταχθήκαμε στους Εβραίους, δεν έχουμε τίποτα μαζί τους, αλλά έτσι αποκαλύπτει η Δήμητρα Παπανδρέου στο βιβλίο της,
και μας λέγει ότι οι Εβραίοι είναι εκείνοι οι μόνοι που ενδιαφερόντουσαν για τη συνθήκη Σέγγεν και την εφαρμογή της στην Ελλάδα. Πατέρα Μάξιμε, η δεύτερη παράμετρος που εμάς τους χριστιανούς μας ενδιαφέρει κιόλας είναι το εάν το ΕΚΑΜ, οι γραμμούλες δηλαδή αυτές που βλέπουμε ή το μικροτσίπ, εάν περικλείουν το 666. Ναι. Λοιπόν, έγιναν ειδικές έρευνες από επιστήμονες, ναι, που εδώ τις έχω φέρει μαζί μου τις έρευνες αυτές, ένα ολόκληρο φάκελο από ό,τι βλέπετε. Μάλιστα. Που μπορούμε κάλλιστα να τις δείξουμε και στους χριστιανούς μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το εδώ πρόβλημα, υπάρχει. Τελειώνουμε σε εδώ λίγο. Υπάρχει, μάλιστα. Λοιπόν, και από κάποιον καθηγητέ των πανεπιστημίων, καθηγητέ πληροφορικής Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αθηνών κτλ, οι οποίοι καταθέτουν ότι όντως οι γραμμούλες είναι το 666. Αλλά επιστημονικά, όχι θεολογικά. Όχι θεολογικά. Επιστήμονες της πληροφορικής. Το σύστημα το ΕΚΑΜ εμπεριέχει, το σύστημα ΕΑΝ 13 όπως λέγεται, εμπεριέχει το 666 ηλεκτρονικά. Αλλά πατέρα Μάξιμε, ξέρετε ότι για να πέσει ένα κάστρο πρέπει να υπάρχουν και να βρούμε και συνεργάτες. Και δυστυχώς το κράτος αναζητά μέσα στην πολιτεία μας, αναζητά να βρει και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα γίνουν συνεργάτες τους για να περάσουν. Έτσι λοιπόν βρήκαν κάποιον Μητροπολίτη, το κράτος από ό,τι λέγεται, βρήκε κάποιον Μητροπολίτη ο οποίος είναι υπέρ της απόψεως πάρτε τις ταυτότητες. Και μάλιστα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο. Και το 666 δεν είναι χάραγμα κλπ. Ναι, και λοιπά. Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που ακούστε τι εντολές δίνει και με αυτό τελειώνω. Ναι, τι δεν λέει, έχουμε τι λέει στους χριστιανούς μας. Κάνει παρομοίωση των Ορθοδόξων Ελλήνων με τους Ρώσους και λέει: στη Σοβιετική Ένωση οι χριστιανοί αναγνώριζαν το καθεστώς. Αναγνώριζαν τους εκπροσώπους του σαν τους νόμιμους πολιτικούς αρχοντές τους. Μάλιστα. Και τους υπάκουαν. Και έπαιρναν και τα διαβατήρια και τις ταυτότητές τους οι χριστιανοί της Ρωσίας με ό,τι σύμβολα και αν έχουν επάνω. Μάλιστα. Και προχωρεί παρακάτω και λέει το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς την εποχή του Αντιχρίστου. Δηλαδή τι να κάνουμε, μας λέει ο Μητροπολίτης. Να υποταχθούμε στον Αντίχριστο. Λέει όχι, να αναγνωρίζουμε τους εκπροσώπους του να, σαν νόμιμους άρχοντες, να υπακούμε σε αυτούς, να παίρνουμε τα διαβατήρια και τις ταυτότητές τους. Δεν γίνεται να πέσει, πατέρα Μάξιμε, το ένα κάστρο εάν δεν βρεθεί κάποιος να συνεργαστεί μαζί με τον εχθρό. Από έτσι μέσα. Λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι ακριβώς υπάρχει μια απέσια συνεργασία. Μάλιστα. Με κάποιον Μητροπολίτη, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, δεν αξίζει τον κόπο καν να αναφέρει, γιατί πολλά έχει κάνει αυτός ο Μητροπολίτης. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε να του κάνω διαφήμιση αρνητική του βιβλίου του, να τρέχει ο κόσμος να διαβάζει. Λοιπόν, αλλά βλέπουμε από εκεί, τελειώνω, βλέπουμε λοιπόν ότι συμβουλεύει και κάποιος Μητροπολίτης, ότι λέει το κράτος, πάρτε ό,τι και να έχει επάνω. Εμείς όχι, για τους δύο λόγους αυτούς, οτιδήποτε δημόσιο έγγραφο. Μάλιστα. Είναι και προέρχεται το κράτος με ΕΚΑΜ ή barcode ή μικροτσίπ για λόγους δημοκρατίας, διαλόγους ηλεκτρονικού φακελώματος, για τα ανθρώπινα δικαιώματά μας αρνούμεθα να το παραλάβουμε. Και για θρησκευτικούς λόγους. Να σας ευχαριστήσουμε, πατέρα Νεκτάρη. Συγγνώμη, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα συνεχίσουμε ίσως σε κάποια άλλη φορά. Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Γιατί έχω κι άλλα να πω και δεν πρόλαβα. Αγαπητοί τηλεθεατές, ζητάμε συγγνώμη που δεν είχαμε τον χρόνο να αναφερθούμε πιο εκτενέστερα στα θέματα αυτά. Ελπίζουμε σε κάποια άλλη ομιλία μας, εκπομπή μας, να έχουμε κοντά μας πάλι τον πατέρα Νεκτάριο. Εμείς να κρατήσουμε αυτά τα πράγματα, ότι εχωρήθηκαν τα οποία είπε ο πατήρ Νεκτάριος, ότι εχωρήθηκαν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ότι ξεπουλήθηκε πλέον η Ελλάδα μας και το Σύνταγμά μας, ότι δεν κυβερνάει πλέον ο εκάστοτε Πρωθυπουργός και Υπουργοί την Ελλάδα μας, αλλά κυβερνάει. Παίρνει εντολές και κυβερνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι είτε έχει είτε δεν έχει 666 πάνω το οποιοδήποτε κρατικό ή ηλεκτρονικό έγγραφο, δεν το παίρνουμε για να μην φακελωθούμε και για να μην κινδυνεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά μας και η προσωπική μας ελευθερία. Ένας λόγος παραπάνω, αν υπάρχει και το barcode με το 666 που κινδυνεύει πλέον και η ψυχή μας. Και φυσικά, ακόμα και οι φοροταυτότητες που πρόκειται να βγουν από 1η Ιανουαρίου, θα αρνηθούμε να τις παραλάβουμε, διότι θα έχουν και ενιαίο κωδικό αριθμό μητρώο πάνω, καθώς και barcode. Να σας ανακοινώσω, αγαπητοί Χριστοαδελφοί,
ότι ο Σύλλογός μας, ο Άγιος Κοσμάς και ο Τολός, θα έχει προγραμματίσει για τις 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή, μια προσκυνηματική εκδρομή μόνο ημέρη στον Όσιο Δαβίδ και στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο στην Εύβοια. Στον Όσιο Δαβίδ και στον Άγιο Όσιο Ιωάννη στην Εύβοια. Επίσης, ότι αύριο, Τετάρτη, 10 η ώρα, στον τηλεοπτικό σταθμό Tele City, θα έχουμε μια εκπομπή μαζί με τον Πατέρα Νεκτάριο, στο Κάθε Μέρα Παντού με τον κύριο Κοντονή. Αύριο, Τετάρτη, 10 η ώρα, στον τηλεοπτικό σταθμό Tele City, 10 η ώρα το πρωί. Επίσης, έχουν βγει προσκλήσεις για την κοπή της πίτας μας που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Όσκαρ, απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, 25 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, με πλούσιο πρόγραμμα που θα σας το ανακοινώσω στην επόμενη εκπομπή. Όσοι θέλετε, μπορείτε να έρθετε από τα γραφεία μας στο ΣΥΤΣΑ 1Β για να πάρετε προσκλήσεις. Το ΣΥΤΣΑ 1Β πίσω από το Πολυτεχνείο. Τα τηλέφωνα του γραφείου μας είναι 82 39 300 και 82 34 332. Επίσης, μετά θα είμαστε εδώ για μισή ώρα περίπου με τον Πατέρα Νεκτάριο να δεχτούμε τηλεφωνήματά σας στο σταθμό εδώ στο τηλέφωνο 92 70 902 έως και 905. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προκολουθήσατε. Χαίρετε.